99 από το Ήτα κεφάλαιο και το 24 εδάφιο, σελίδα 999, 8ο κεφάλαιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, 8ο κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της διατί και ελπίζει. Εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού, διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών, επειδή ώστις τον ίδιο εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν εαυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων, ο Χριστός ο αποθανών μάλλον και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα, ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεναγραμμένον ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημενος πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος, ότι ούτε ο θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν. Από τη στιγμή που ο Θεός μας εξέλεξε και μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού σε μία ελπίδα ζώσα, μας άλλαξε τη ζωή, μας δημιούργησε νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, νέα πράγματα έκανε στη ζωή μας, καθώς μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, διότι μας έδειξε μία κληρονομιά, μας υποσχέθηκε μία κληρονομιά, μας έλκυσε με μία κληρονομιά άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας, για μας που μας αναγέννησε και με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα, αλλά δια της πίστεως της ειδικής μας. Δηλαδή με την ελπίδα των υποσχέσεων του Θεού αναγεννηθήκαμε, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, και αφού ο Θεός δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έδωσε κατάρα υπέρ ημών, δεν είναι δυνατόν να μην μας χαρίσει τα πάντα. Με την ελπίδα λοιπόν αυτή αναγεννηθήκαμε δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Αλλά και η ελπίδα αυτή μας στηρίζει για να συνεχίζουμε να ζούμε δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού.
Και αν το καταλάβουμε καλά, μας φέρνει σαν παράδειγμα τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, τον οποίον επισκέφθηκε ο Θεός τα 100 του χρόνια και του υποσχέθηκε ότι θα τον κάνει πατέρα πολλών εθνών, ενώ αυτός ήταν νενεκρωμένος κατά τη σάρκα και η γυναίκα του στήρα αφενός μεν για όλη της τη ζωή, σε όλη της τη ζωή, αλλά και νενεκρωμένη και αυτή κατά τη σάρκα. Και ήλθε ο Θεός και του λέει θα σε καταστήσω πατέρα πολλών εθνών. Και λέει η Γραφή ότι αν και δεν είχε ελπίδα, βλέποντας την παρούσα κατάσταση, και πάντα υπενθυμίζω, μιλάω εγώ, αλλά πιστεύω ο Κύριος, για το λαό Ισραήλ και για τον καθέναν από μας ξεχωριστά σήμερα. Ο Αβραάμ λοιπόν, ο πατέρας της πίστεως, όταν του υποσχέθηκε ο Θεός στα 100 του χρόνια ότι θα σε καταστήσω πατέρα πολλών εθνών, αν και δεν είχε καμία ελπίδα από αυτά που έβλεπε και ζούσε, στον εαυτόν του, στη γυναίκα του και στο περιβάλλον του, δημιουργήθηκε μία ελπίδα στηριγμένη στο Λόγο του Θεού. Έλπισε ότι αυτός που το λέει και είναι ο παντοδύναμος μπορεί και να το εκτελέσει. Και απομάκρυνε τη λογική του και την καρδιά του από το μη έχουν ελπίδα και έστρεψε την προσοχή του στο Λόγο του Θεού έχοντας ελπίδα. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, και αν τον εκφέρει ο Θεός, αυτός αναλαμβάνει και την υποχρέωση να τον εκπληρώσει και να τον εκτελέσει, καθώς τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Μη έχουν ελπίδα λοιπόν, επίστεψεν επελπίδη ότι πραγματικά έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών παρόλη την έκρωση της σάρκας του και της γυναικός του, κατά το λαληθέν του Κυρίου, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου σαν τ' άστρα του ουρανού και σαν την άμμο στην άκρο της, στην άκρη της θάλασσας. Και πάνω σε αυτή την ελπίδα στερέωσε την πίστη του. Πίστεψε. Επελπίδη ότι ο Θεός που το υποσχέθηκε είναι δυνατός να το εκτελέσει. Και εμείς έτσι σωθήκαμε. Τι θα πει σωθήκαμε? Από όλα. Μπορούσε κάποιος να μας ελευθερώσει από τα χέρια του δυνατού? Κανείς. Μπορούσε κάποιος να μας ελευθερώσει αφού δικαίως είχαμε κατασταθεί λάφυρο από τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, τα βδελίγματά μας στον δυνατό διάβολο? Με τη λογική μας αποκλείεται. Επεκτείνω. Μπορεί κάποιος να ελευθερώσει το παιδί σου, τα παιδιά σου, αυτούς όλους για τους οποίους προσεύχεσαι, παρόλο που δεν υπάρχει καμία ελπίδα στη λογική την ανθρώπινη? Μπορεί. Και εμείς, ελπίζοντας στο Λόγο του Θεού ότι είναι παντοδύναμος, πιστέψαμε στον Χριστό και σωθήκαμε. Και τώρα μας προσκαλεί, ελπίζοντας στο Λόγο το σημερινό του Θεού,
να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός να ελευθερώσει αυτούς για τους οποίους προσευχόμεθα, ελπίζοντας στο Λόγο του Θεού. Και τι έκανε ο Αβραάμ όταν πίστεψε? Μη ασθενήσας κατά την πίστη, έπαψε να συλλογίζεται τον νενεκρωμένο σώμα αυτού και της γυναικός του, δεν εδίστασε καθόλου στην υπόσχεση του Θεού με απιστία, αλλά δόξασε το Θεό για αυτό που του υποσχέθηκε, πήρε δύναμη πίστεως εκ της δοξολογίας του προς το Θεό και δημιουργήθηκε μία πίστης Θεού και το κατέστησε δυνατό ώστε ο Θεός να εκτελέσει τις υποσχέσεις του σε αυτόν, πράγμα το οποίο έγινε και γεννήθηκε ο Ισαάκ. Από νενεκρωμένο Αβραάμ και από κατά το σώμα και από νενεκρωμένη Σάρα κατά το σώμα, γιατί πίστεψε ελπίζοντας στις υποσχέσεις του Θεού. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος, που αφού μας βεβαιώνει ότι και εμείς έτσι σωθήκαμε, ελπίζοντας στο Λόγο του Θεού και εκ της ελπίδος πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι δυνατός να μας σώσει, μας έσωσε, μας ελευθέρωσε από κάθε δεσμό, κάθε χμαλωσία, κάθε φυλάκιση, και σήμερα είμαστε ελεύθεροι στη γη της επαγγελίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η ελπίδα συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Το ξαναλέω, αυτή η ελπίδα συνεχίζει να μας ελευθερώνει δια της πίστεώς μας στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι μόνο μας ελευθέρωσε, αλλά και συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Από τι? Από όλες τις παγίδες του διαβόλου. Από κάθε κακό. Από την καρδιά μας. Από τα λάθη μας. Από τις αμαρτίες μας. Από την παρακοή μας. Από τα βελίγματά μας. Αυτή η ελπίδα ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει, ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα ημέρας έως την τελείας του αιώνος, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού την εν Χριστώ Ιησού. Τίποτα. Ούτε αρχές διαβολικές και σατανικές, ούτε εξουσίες ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού διά του Ιησού Χριστού. Όμως εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε σαν καλοί στρατιώτες, σαν καλοί στρατιώτες. Η μάχη είναι λησαλέα. Να χωριζόμαστε για μας, αν έχουμε εχμαλωτιστεί από κάτι, να μας ελευθερώσει σήμερα ο Χριστός και να μην προχωρήσει η εχμαλωσία μας. Εάν είμαστε ελεύθεροι, να διατηρήσει την ελευθερία μας ο Θεός, αλλά ιδιαίτερος να προσευχόμαστε για να ελευθερώσει και όλους για όσους προσευχόμαστε. Γνωρίζοντας ότι όχι μόνο η ελπίδα μας στηρίζει να ζούμε διαπίστεως, η ελπίδα μας στο Λόγο του Θεού, αλλά μας στηρίζει να ζούμε διαπίστεως και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, βλέποντας
την απελπισία μας, τη θλίψη μας, την απόγνωσή μας, την αδυναμία μας, ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, βλέποντας ακόμη ούτε ότι ούτε πώς να προσευχηθούμε σωστά καθώς πρέπει δεν μπορούμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε σωστό. Συναντιλαμβάνεται με θυμόν το στεναγμό μας, την αγωνία μας, τους φόβους μας, την απελπισία μας, την απόγνωσή μας, συναντιλαμβάνεται το στεναγμό μας και επειδή βλέπει ότι μόνοι μας πώς να προσευχηθούμε αποτελεσματικά, όχι μόνο τι και πώς καθώς πρέπει δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε, έρχεται και όπως λένε οι άνθρωποι βάζει πλάτη. Δόξα τω Θεώ. Και προσεύχεται για μας, υπερμεσητεύει για μας, καθώς εμείς στενάζουμε, στενάζοντας και ο Παράκλητος με στεναγμούς αλαλήτους. Δηλαδή συμπάσχει με εμάς ο Παράκλητος, στενάζει ο Παράκλητος με το στεναγμό το δικό μας και λέει δεν μπορείς να προσευχηθείς, δεν ξέρεις τι να προσευχηθείς, δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς, ακούω το στεναγμό σου, στενάζω κι εγώ με στεναγμούς αλάλητους που δεν μπορείς να τους καταλάβεις, ώστε με αυτό το στεναγμό το δικό μου, του Παράκλητου, υπερμεσητεύω προς τον Θεό και αυτός ο στεναγμός, αυτή η μεσητεία, αυτή η προσευχή δεν είναι μία προσευχή στον αέρα, αλλά ο ερευνών τας καρδίας εξεύρει, ο ερευνών ο Παράκλητος τας καρδίας εξεύρει, ποιο είναι το, ο ερευνών τας καρδίας ο Θεός, συγγνώμη, εξεύρει, ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν μεσητεύει περιμόν. Δηλαδή, η προσευχή η δική μας είναι άχρηστη, γιατί δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, γιατί να προσευχηθούμε και πώς να προσευχηθούμε. Αν και μας στηρίζει η ελπίδα μας στο Λόγο του Θεού και αυξάνεται η πίστη μας, όμως ζήλος χωρίς επίγνωση. Μάταιος ζήλος. Έρχεται τώρα ο Θεός και λέει αυτός που σου δώσα να κατοικεί μέσα σου με το δικό σου στόμα θα προσεύχεται κατά το δικό μου φρόνημα και μάλιστα στενάζοντας πολύ περισσότερο από ό,τι στενάζεις εσύ βλέποντας τις αδυναμίες σου. Και όταν μας λέει ο Θεός ότι όποιος προσεύχεται κατά το θέλημα του Θεού εξεύρωμε ότι ο Θεός ακούει αυτόν και αν ακούει αυτόν απαντάει σε αυτόν, τώρα έρχεται ο Θεός και λέει στην απόγνωσή σου, στην απελπισία σου, στην ταλαιπωρία σου θα προσεύχεσαι δια Πνεύματος Αγίου στενάζοντας με στεναγμούς αλάλητους προς τον Πατέρα, όχι μόνο κατά το θέλημα του Θεού αλλά πολύ περισσότερο κατά το φρόνημα του Θεού. Και αυτή η προσευχή σου στην πραγματικότητα που είναι μεσητεία του Πνεύματος του Αγίου είναι που μεταβάλλει και θα μεταβάλλει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, την ταπείνωση σε δόξα,
χάριν της δόξης του Θεού. Αλληλούια. Αυτή η προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου, αν αφήσεις τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, να προσεύχεται μεσιτεύοντας τον Πατέρα, υπερμεσιτεύοντας στον Πατέρα για σένα, εάν πεις εγώ δεν ξέρω τι, γιατί, πώς να προσευχηθώ, έλα Παράκλητε επί το λόγο σου και προσευχήσου στον Πατέρα με στεναγμούς αλαλήτους κατά το φρόνημα του Θεού, και εγώ σ' αφήνω κατά το λόγο του Θεού, τότε ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητος θα κάνει αυτά που δεν γίνονται. Θα κάνει πραγματικότητα αυτά τα οποία λογικά και ανθρώπινα δεν μπορούν να γίνουν. Θα γεννήσει η Σάρα από το νεκρωμένο σώμα του Αβραάμ και από το νεκρό σώμα το δικό της. Αυτά που δεν γίνονται, όταν μάθεις αδερφέ μου να πλησιάζεις δια του Λόγου του Θεού στη μεσητεία του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας, και την απόγνωσή σου την αφήσεις στα χέρια του Πνεύματος του Αγίου, θα τη μετατρέψει σε προσευχή κατά το φρόνημα του Θεού που θα φέρει τα πάνω κάτω εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, καταλάβατε ότι εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσι προς αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών τους και κεκλειμένους κατά την πρόθεση του Θεού. Και ποια είναι η πρόθεση του Θεού? Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, με θόρκου επιβεβαιωμένη. Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Θα έλεγα εγώ, με μία προϋπόθεση, να αφήσουμε αυτόν που μόνο μπορεί και συναντιλαμβάνεται την αδυναμία μας, την ασθένειά μας, την απελπισία μας, την απόγνωσή μας, με στεναγμούς αλαλήτους να υπερμεσιτεύσει για μας και για τα αιτήματά μας, ώστε προσευχόμενος ο Παράκλητος, και το ξαναλέω, κατά το φρόνημα του Θεού, όχι μόνο κατά το θέλημα του Θεού, μόνο ο Παράκλητος μπορεί να προσευχηθεί υπερημών κατά το φρόνημα του Θεού, ο Θεός υπόσχεται τον ενεκρωμένο σώμα σου να το καταστήσει ευλογία. Τον ενεκρωμένο σώμα της γυναίκας σου να το καταστήσει ευλογία, εκπληρώνοντας την μεθόρκου επαγγελία του. Εγώ κατά την μεσητεία του Πνεύματος του Αγίου, σύμφωνα με το φρόνημα του Θεού, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και εγώ πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Και έτσι ο Λόγος του Θεού αποδεικνύεται όχι μόνο αληθινός, αλλά και ζών και ενεργός. Αποδεικνύεται σπέρμα Θεού που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος καρποφορεί τη δόξα του Θεού. Γιατί αληθώς ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάντα δίστομον μάχαιρα, και διέρχεται και σήμερα και χωρίζει τη σκέψη μας από τη λογική μας. Η λογική μας δεν καταλαβαίνει, η καρδιά μας πιστεύει. Πιστεύοντας, ελπίζει,
ελπίζοντας η καρδιά μας, πιστεύει και η λογική μας, και σήμερα πιστεύουμε ότι είναι η μέρα αγαθών αγγελιών σε όλους μας. Πιστεύουμε στον παντοδύναμο Θεό, πιστεύουμε στον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, και θα πάμε και τώρα να προσευχηθούμε δια Πνεύματος Αγίου κατά το φρόνημα του Θεού, που δεν υπάρχει καμία αναπάντητη προσευχή. Τα πάντα λοιπόν κατά αυτό τον τρόπο, όλα, αποστασίες, παραβάσεις, αμαρτίες, βδελίγματα, αθλιώτης, τα πάντα θα τα συνεργήσει ο Θεός προς το αγαθόν για αυτούς, όχι για όλους. Για αυτούς που αγαπούν το Θεό. Και ποιος είναι αυτός που αγαπάει το Θεό? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με. Με αυτή την προσευχή θα τα μεταβάλει όλα ο Θεός. Προς αυτούς που αγαπάνε το Θεό και είναι αποδεδειγμένα αγαπώντες τον Θεό εκ της υπακοής τους ή εκ της προθέσεως της υπακοής τους και εκ της μετανοίας κατά την ανυπακοή τους. Θα τα συνεργήσει ο Θεός προς το αγαθόν, γιατί αυτή είναι η πρόθεσή Του. Ο Θεός την αγάπη και δεν μπορεί να έχει άλλη πρόθεση παρά μόνο την ευλογία Του, παρά μόνο τη σωτηρία. Αφού έδωσε το Χριστό για σένα, δεν σου δώσει τα πάντα? Δεν σου δώσει τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά σου, τους γονείς σου, τους συγγενείς σου? Τα πάντα θα μας δώσει ο Θεός. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί ο Θεός να στο δώσει. Τα πάντα θα στα δώσει ο Θεός, γιατί είναι παντοδύναμος. Και εμείς ελπίζουμε στην παντοδυναμία Του, στις υποσχέσεις Του, στη χάρη Του, στο ελεός Του. Και γιατί ελπίζουμε? Γιατί όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού Αυτού. Και όσους προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Γι' αυτό ελπίζουμε. Γιατί επειδή μας προεγνώρισε προκαταβολής κόσμου, ότι επελπίδη, μη έχοντες ελπίδα, θα πιστέψουμε στον Χριστό. Και σήμερα, αδελφοί, πιστεύουμε μη έχοντες ελπίδα, με ελπίδα στο Λόγο του Θεού, στα Λόγια του Θεού. Προεγνώρισε ότι θα πιστεύσουμε μη έχοντες ελπίδα, επελπίδη στο Λόγο του Θεού, και μας προώρησε να μας καταστήσει σύμμορφους της εικόνας του Υιού Αυτού, όμοιος με τον εαυτό Του. Γι' αυτό και μας εκάλεσε και είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε καλεσμένοι του Χριστού. Είμαστε καλεσμένοι του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν είμαστε εδώ τυχαία, κατά σύμπτωση, από την καλοσύνη μας, από την ετοιμότητά μας. Αλλού θα είμαστε. Μας ανάγκασε ο Θεός και σήμερα είμαστε εδώ, και κάθε ένας για τον εαυτό του το ξέρει πολύ καλά. Αλλού θα είμαστε. Αλλά σήμερα μας ανάγκασε να είμαστε εδώ, γιατί μας κάλεσε. Με το ζόρι ήρθαμε πιθανόν, ή και με χαρά. Αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεση του Θεού ήταν να είμαστε σήμερα εδώ. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε όλους? Όχι. Είμαστε καλεσμένοι όλοι? Ναι. Είμαστε δικαιωμένοι όλοι? Όχι. Αντιθέτως, πολλοί είναι και κλεμμένοι, ολίγοι είναι εκλεκτοί. Και ποιος δεν είναι εκλεκτός σήμερα? Αυτός που δεν θεωρεί την Εκκλησία σπίτι του. Αυτός που δεν θεωρεί το σώμα του Χριστού οικογένειά του. Δεν είναι εκλεκτός, δεν φοράει ένδυμα γάμου.
Δεν έρχομαι επειδή θέλω. Έρχομαι γιατί με έλκυσε ο Θεός με την αγάπη Του, με έσωσε, και έρχομαι γιατί αυτοί εδώ που βλέπω είναι οι συγγενείς μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι αδελφοί μου, είναι οι συγκληρονόμοι μου, είναι τα παιδιά του Θεού όπως είμαι και εγώ. Έχουμε ένα πατέρα, αυτή είναι η οικογένειά μας. Έχουμε έναν μεγάλο αδελφό, τον Ιησού Χριστό. Έχουμε έναν Κύριο, τον Παράκλητο. Έχουμε αδελφούς, αυτούς τους οποίους ο Θεός αναγέννησε. Γι' αυτό και είμαστε ενδεδειμένοι διαπίστεως βύσινων λαμπρών και καθαρών που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Μας ενέδισε βύσινων λαμπρών και καθαρών που ενδύεται και ενδύει ο Θεός μόνο την ύμφη Του. Όλοι οι άλλοι Άγιοι ενδεδειμένοι καθαρών, βύσινων, καθαρών και λευκών. Τα δικαιώματα της Εκκλησίας είναι βύσινων λαμπρών και καθαρών. Και είμαστε ενδεδειμένοι τώρα διαπίστεως. Εάν όμως έχει εμφυλοχωρήσει σκάνδαλο, απιστία, αμφιβολία, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι να πούμε μετανοώ Κύριε, ντύσε με τα δικαιώματα των Αγίων που είναι το βύσινον, το λαμπρόν και το καθαρόν, γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Και δεν είναι το πρόβλημα η αμαρτία μας, για την αμαρτία πέθανε ο Χριστός. Το πρόβλημα είναι η λογική μας, το πρόβλημα είναι το φρόνημά μας. Σε εσάς σας υπάρχει πάντοτε το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό. Δεν του άρπαξες κάτι. Δεν του αρπάχτηκε κάτι. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του από οτιδήποτε ήταν σημαντικό στη ζωή του, γιατί ότι είναι μεγάλο μεταξύ των ανθρώπων βδέλυγμα είναι μπροστά στο Θεό. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Γιατί? Γιατί έτσι ήθελε ο πατέρας του. Και πώς εκένωσε? Λαβόντουλου μορφή. Έγινε δούλος αυτών στους οποίους ο Θεός τον απέστειλε. Δούλος. Δεν έπαψε να είναι Κύριος, δεν έπαψε να είναι Υιός Θεού. Δούλου μορφή έλαβε και έγινε όμοιος, δεν αποχωρίζει τον εαυτό του, αλλά είναι μέσα στο λαό του Θεού. Γιατί αποχωρίζονται σε αυτούς, χάνονται, έχουν το δικό τους δρόμο. Γενόμοιος, λαβών δούλου μορφή, γενόμοιος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία, ως άνθρωπος του Θεού κατά το σχήμα. Ποιο είναι το σχήμα? Αγιασμός σώματος εξωτερικός και ψυχής και πνεύματος εσωτερικός. Ευρεθείς κατά το σχήμα. Δεν συσχηματίζεται με τον κόσμο και με τα παιδιά του αιώνα τούτου, αλλά ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος του Θεού. Τότε μπόρεσε να ταπεινωθεί. Πώς? Τότε μπόρεσε να ταπεινωθεί γενόμενος υπάκος. Γιατί λέω μπόρεσε? Γιατί αν και Υιός, έμαθε εξ όσων έπαθε. Και γιατί έπαθε? Για να μπορεί μανθάνοντας να λάβει δούλου μορφή, να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους του Θεού, βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος και να γίνει υπάκουος. Η υπακοή είναι ταπείνωσης. Η ταπείνωση οδηγεί στην υπακοή. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος. Μέχρι θανάτου.
Ποτέ δεν έπαψε να έχει δούλου μορφή. Ποτέ δεν έπαψε να είναι όμοιος με τους ανθρώπους του Θεού. Τι θα πει όμοιος με τους ανθρώπους του Θεού? Μια ψυχή και ένα πνεύμα. Μια φωνή και μια γλώσσα. Και ποτέ δεν έπαψε να είναι κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Τι θα πει αυτό? Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και τότε, σαν δούλος, σαν όμοιος και σαν κατά το σχήμα ευρεθείς με τους ανθρώπους, τότε μπορούσε να ταπεινωθεί γενόμενος υπήκουσης των Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε, του έδωσε το υπερπανόνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνιε επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Και τώρα, αυτά έκανε ο Χριστός εμείς. Προγνώρισε, προώρησε, κάλεσε, δικαίωσε, γιατί είμαστε ενδεδειμένοι, δεν είμαστε και κλειμένοι και μη εκλεκτοί, και κλειμένοι και εκλεκτοί. Μας ενδύει το βύσινον των λαμπρών και το καθαρόν δια της πίστεως, και πρόκειται να μας δοξάσει παραλαμβάνοντάς μας, και πρόκειται να δοξαστούμε δια του Ιησού Χριστού συμμετέχοντας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσευχόμενοι, μπορούμε να πούμε: εάν ο Θεός είναι υπερημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Τότε ο Θεός είναι υπέρ σου, υπέρ μου, υπερημών. Τότε, μόνο τότε, μόνο τότε ο Θεός είναι υπερημών. Όπως μόνο τότε ο Θεός υπερίψωσε τον Χριστό και του έδωσε το υπερπανόνομα, γιατί είχε αυτό το φρόνημα του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, μόνο τότε ο Θεός θα είναι υπερημών. Μόνο τότε. Μα δεν είναι έτσι κι αλλιώς? Δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Μα Θεός δεν είναι αγάπη? Είναι αγάπη. Αφού είναι αγάπη, δεν είναι υπερημών? Όχι σε όλους, γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι είναι εκλεκτοί. Εάν λοιπόν ο Θεός, επειδή είμαστε εκλεκτοί, είναι υπερημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Αυτός που παρέδωκε τον Υιόν του, δεν θα μας δώσει και τα πάντα? Αμήν. Αμήν. Σε όλους? Όχι. Στους και κλειμένους και εκλεκτούς. Ώστε ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Όχι τους και κλειμένους, τους εκλεκτούς του Θεού. Ο Θεός, όσο και να μας κατηγορεί ο διάβολος, όσο και να μας κατηγορούν τα παιδιά του, όσο και να μας κατηγορεί ο κόσμος, όσο και να μας κατηγορούν οι άνθρωποι, όσο και να μας κατηγορούν όλοι και τα αδέλφια μας ακόμη, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός είναι υπερημών και θα μας δικαιώνει. Ο Θεός είναι ο δικαιών. Ποιος θα μας κατακρίνει και θα μας καταδικάσει? Τους εκλεκτούς του Θεού? Ποιος μπορεί να τους καταδικάσει? Όσο και να μας και να έχουνε έτοιμη την καταδίκη μας, γιατί έχουν την καταδίκη μας έτοιμη, ποιος θα μας καταδικάσει? Αφού ο Χριστός θα είναι ο υπερασπιστής μας και θα μεσητεύει υπερημών. Και έτσι τίποτα πια
δεν θα μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού την εν Χριστώ Ιησού. Και τότε μπορούμε και εμείς να πούμε όπως ο Παύλος, εις πάντα ταύτα και στις κατηγορίες και στις καταδίκες και στις πονηριές και στους πειρασμούς και στα ψέματα και στα κρυφά και στα φανερά και στο κουτσομπολιό και εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν όχι εμείς, ο Χριστός υπερημών, δια του Ιησού Χριστού, του αγαπήσαντος ημάς. Και γιατί μας αγαπάει ο Χριστός? Γιατί τον αγαπάμε κι εμείς. Γιατί μας αγαπάει ο Χριστός? Γιατί περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο Του. Και τι θα κάνει τώρα ο Χριστός σε σένα που δέχεσαι το Λόγο του Θεού και τον πιστεύεις? Σε προγνώρισε αμήν, σε προώρησε να σε καταστήσει όμοιο με τον Υιόν του αμήν, σε κάλεσε σήμερα αμήν, σε κατέστησε εκλεκτό αμήν και αμήν, και θα σε δοξάσει αμήν.